Γεια σας, Firewolf εδώ που παίζαμε Craft Cousins. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο 12 της σειράς μου για το Rome Total War. Τελευταία φορά νομίζω είχαμε αφήσει, μας κάνανε επίθεση πόντι. Επίσης για κάποιο λόγο δεν έχουμε μουσική, συγγνώμη λεπτάκι. Audio. Music. Γιατί είχα χαμηλώσει το session. Δεν θυμάμαι για τους λόγους που πάνω. Τέλος πάντων, πάμε να τους πολεμήσουμε. Λογικά πιστεύω ότι μπορούμε να νικήσουμε. Νομίζω ότι είχα κάνει μια μαλακία και δεν είχα κάνει retrain τους στρατιώτες μου. Αλλά παρόλα αυτά δεν νομίζω ότι θα. Μπορεί να δυσκολευτούμε, αλλά δεν ξέρω, θα χάσουμε πιστεύω. Εκτό αν πάει κάτι πολύ στραβά. Άμα τελειώνει έτσι, bloody business. And at the last, there is something appealing, something appalling, something for τι έχουν πέσει ήδη. Ωχ. Αν δεν τα χάκα. Μωρέ, δεν μας βλέπω, αλλά μην μιλάς. Λοιπόν, τους σετάρουμε. Κακό αυτό, γιατί είχαν πέσει ήδη τα τείχη και δεν είχα, ούτε αυτά είχα επισκευές καλά. Λοιπόν, πόσες επιθέσεις έχουν, θα μας κάνουν μία, δύο, τρεις μάλλον. Ωραία, τι στρατό έχουμε. Λογικά η μία επίθεση θα είναι εδώ πέρα. Τρία units είναι καλά. Άθλια είναι, αλλά κάτι θα κάνουν. Αυτή τι είναι, αυτή είναι λιγότερο νομίζω. Ωραία, επόμενη επίθεση θα είναι στην κεντρική πύλη. Αυτοί οι τρεις είναι τι είναι. Είναι στρατηγοί. Αυτός είναι το αφεντικό, οπότε αυτούς δύο θα τους χρησιμοποιήσουμε και λίγο πιο μπροστά. Αυτή θα είναι στη μέση. Πόσους έχουμε εδώ, δεν έχουμε πολλούς. Από αυτό. Λοιπόν, βάζουμε και άλλους δύο στην πύλη. Και τέλος, τελικά η τελευταία επίθεση θα είναι εδώ πέρα. Ας ελπίζουμε. Λοιπόν, ας πάρω και λίγο πιο κοντά. Είναι έτοιμοι όταν κάνουν επίθεση πόντι. Πήγαινε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία, start battle. Βασικά, ίσως μας κάνουν επίθεση αυτό εδώ πέρα, αλλά θυμάμαι ότι πήγαινε γενικά για διαγώνια. Μα τι σας έλεγα. Πόρτα μου αρέσει που είναι επισκευασμένη. Εδώ θα πάει πολύ στραβά. Μα πολύ στραβά. Τι έχουνε, χίλμεν. Ξέρω, δεν μου φαίνονται πολύ οργανωμένοι. Αυτοί είναι λίγοι έτσι αλλιώς. Άρτσες, καλά, κρασάει και άρτσες, τι θα μου κάνουν. Λοιπόν, θα δούμε. Γενικά, οι πόντοι έχουν από τα χειρότερα units στο παιχνίδι για καλή μας τύχη. Ανάτι. Γιατί δεν ήρθατε από εδώ, ρε παιδιά. Γιατί μου κάνετε στραβουμάρες. Επίθεση! Άντε, πάμε. Που γίνει μάχη. Μάχη. Λοιπόν, ελπίζουμε ότι θα νικήσουμε μερικά μέτωπα. Γιατί δεν πιστεύω ότι θα χάσουμε τη μάχη, αλλά δεν ξέρω πόσες θα είναι οι απώλειες και πώς, τι θα είναι η επόμενη μάχη. Και βασικά, γενικά το λάθος μου ήταν εμένα που δεν τους έκανα retrain. Κάτσε, θα μπείτε και εσείς στη μάχη σε λίγο, περιμένετε. Άμα τους έκανα retrain, η μάχη ήταν σίγουρα δικιά μας. Τώρα γενικά η πιθανότητα είναι με το μέρος μας. Μόνο θέμα θα χάσουμε πολλούς άλλους, φοβάμαι. Ίσως να χάσουμε αυτό το μέτωπο, γιατί έχει περισσότερους νομίζω. Αυτό το νικάμε σίγουρα. Φαίνεται ήδη έχουν αρχίσει και τρέχουν. Αυτή δική μου δεν είναι. Πολύ, ναι. Ωραία. Αυτοί έχουν αρχίσει ήδη και τρέχουν. Εδώ στη μέση. Δεν είμαστε σε εξαιρετική θέση, αλλά έστω την νικάμε. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω και αυτούς γιατί τους χρειαζόμαστε. Μα, τους φόβησα τουλάχιστον. Ωραία. Γενικά, τους στρατηγούς σας, ειδικά άμα είναι δεύτεροι, μην τους χρησιμοποιείτε τώρα όπως τους χρησιμοποιώ εγώ. Να τους χρησιμοποιείτε γενικά για να κυνηγάτε τους όσους τρέχουνε. Π.χ. για αυτούς εδώ πέρα. Φύγαν αυτοί, πάμε, έλα εδώ. Και ουσιαστικά να μην καταφέρουν να ξεφεύγουν με πολλά units και εδώ νικήσαμε. Ωραία. Έστω ότι θα ξαναγυρίσουνε. Βασικά στους κρατήσουμε γιατί δεν ξέρω τι γίνεται. Τρέχουνε παντού, ωραία. Σκοτώστε και όσους μπορείτε επιπλέον. Εσείς κάτσε, δεν χρειάζεται. Εσείς, παράτε.
Λοιπόν, πιστεύω ότι νικήσαμε. Έχουν ένα unit εδώ που είναι heavy cavalry. Καλά. Δεν θα μου κάνουν τίποτα, δηλαδή αν επιτεθούν απλά άντρες θα χάσουν. Οπα, οπα, οπα. Αυτή είναι 28 και 28. Είναι, είναι 28 αργία. Ωραία, δεν θα μου κάνουν τίποτα, αρκεί να με φτάσουν στον στρατηγό που δεν θα ήταν καλό. Φύγεις πίσω. Παράτε. Παράτε. Προχάτε. Όχι, όχι, δεν είναι καλή ιδέα, δεν είναι καλή ιδέα. Άμα πεθάνεις θα τρέχουμε. Πόνο εδώ βαράτε. Και εδώ έχουν κάτι... Τι έχουν, ένα στρατιώτη, τι γίνεται εδώ. Ωραία, end battle. Γιατί δεν θέλω κι εγώ πόλεις. Έχασα μόνο 14 άντρες. Ω Θεέ μου, τρομερός ο αντίπαλο στρατηγός. Μόνο 14 άντρες. Λοιπόν, νικήσαμε. Τι είναι εδώ. Ποιος στόλος μου είναι. Βλέπω κιόλας αυτός. Και αυτή είναι πόντι. Ναι. Close defeat. Κακό αυτό. No more moves, sir. Έχει στρατό μέσα αυτός. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, αυτός είναι πολύ καλός μου στόλος, αλλά δεν τον στέλνω μέχρι εκεί τώρα για μερικούς πόντιους. Εδώ στην Αρκανασό έχουμε πολύ στρατό και θα κάνω επίθεση. Εδώ θα πέσει το retrain. Α, τους είχα βάλει. Και repair. Άστο αυτό. Και αυτό άμα το προλάβεις, καλό είναι. Όχι. Retrain. Ναι, τους είχα βάλει, γιατί δεν είχαν κάνει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι αυτόν και αυτόν, ναι, να τον στείλω απέναντι. Ράτσισε εδώ, πείτε εδώ μέσα. Ωραία, πού να σας στείλω να μην σας κάνω επίθεση. Γιατί? Θα αφήσω λοιπόν, αυτή ήταν για retrain. Όχι, αυτός ήταν ο καλός μου στρατός, ναι. Αυτή θα κάτσουν να φυλάνε την πρωτεύουσα. Ωραία. Και αυτή θα πάνε να... ρίξουν κάνει μια μπουνιά εδώ πέρα. Και πού είναι ο άλλος ο στόλος. Λοιπόν, θα είναι λίγο βόρεια. Ωραία. Λοιπόν, αυτή που είναι, αυτός εδώ ο καλός ο στρατός. Θέλουν retrain. Νομίζω ότι δεν θέλουν πολύ. Δεν θυμάμαι και τι είχα κάνει. Είχα στείλει. Αν είχα στείλει αυτόν τον στρατό. Οπα. Λάθος πόρι. Πόλη. Τι. Ελάτε εδώ. Κάντε και ένα retrain να σας στείλω πάνω. Ρε, αυτό ήθελα να κάνω. Μετά ελάχιστα κάτι στρατό έχει ψηλά. Γενικά η επόμενη πόλη που θα πάρουμε είναι η Απολώνια λογικά. Μόλις γυρίσουν από το retrain οι στρατιώτες μου θα τους στείλω εκεί πάνω. Καλά, ναι, αυτοί συνεχίζουν τα δικά τους. Αυτός ο στρατηγός μου είναι πολύ καλός. Ίσως, άμα καταφέρω ειδικά να κατακτήσω αυτή την πόλη. Όχι, αυτός είναι πολύ καλός στρατηγός. Να έστελνα αυτό το στρατηγό εκεί στην Πέργαμο, σε κάποια άλλη πόλη τέλος πάντων, και να έστελνα αυτό στον πόλεμο, αλλά και δύο είναι αρκετά καλοί. Οπότε εντάξει, καλά είμαστε. Τίποτα δεν χτίστηκε. Και εσείς οι δύο. Sir, yes, στρατηγό. Πηγαίνετε μέχρι εδώ. Εσείς θα μπείτε εδώ μέσα. Οπα. Yes, να στείλουμε αυτά τα δύο units εκεί πέρα. Yes, στρατηγός. Λοιπόν, enter. Ωραία, εδώ δεν γίνει τίποτα. Κάτω είδα κάτι μπρουτουά είναι πάνω. Αυτό που φοβόμουν. Clear victory κιόλας. Α, είναι η πίσω στρατηγή. Λοιπόν, ωραία. Και μετά πηγαίνει Αθήνα για retrain. Φάτε ένα retrain να το έχετε. Κάτσε, τι είναι αυτή. Πόντι. Τι είναι αυτή. Οχ, οχ, τους κρέμισαν στρατό, ωραία. Πηγαίνετε λίγο πιο κοντά. Εσείς πώς πάμε από retrain. Τους έκανα όλους. Μπράβο. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτή δεν ήταν. Ωραία. Εδώ πέρα.
επίσης αυτή, και αυτή εδώ πέρα. Στάσε εδώ στόλος να φέρει τον ποντιακό. Τύχει τίποτα τρομερό. Εδώ στην Αλικαρνάσο είμαστε μια χαρά, βλέπω. Εδώ τους έκανε retrain. Και οι υπόλοιποι retrain. Ωραία. Ready to sail. Sir. Λοιπόν, ωραία, είμαστε εδώ. Σπάρτα. Σταύλους, τοξότες, blacksmith, farm. Τι κάνει αυτό? Α, ναι. Αυτό θα κάνει. Αυτό είναι ωραίο. Λοιπόν, Αλικαρνασό. Θα φτιάξουμε τα μπάνια. Μπάνια, είναι okay. Ωραία, εδώ καλά είμαστε. Κι άλλο στρατηγός. Καλό αυτό. Λοιπόν, αυτός είναι. Ωραία, εσύ που πας, Κορίνθο, έχουμε άτομο. Δεν έχουμε άτομο. Εδώ εκεί πας. Ωραία, και μια πολύ μεγαλώνει. Καλό αυτό επίσης. Λοιπόν, ας πάμε στον επόμενο γύρο. Χαμάν. Μακεδόνες μου, έχετε πρίξει τα νεύρα. Λοιπόν, πρώτον, ενώνουμε τους δύο στρατούς. Α, ωραία, δεν μπορούμε. Πάρε αυτούς, πάρε αυτούς, πάρε αυτούς. Για ένα unit τώρα θα κάνουμε έτσι. Ωραία, και οι υπόλοιπους. Εσείς τώρα πηγαίνετε για εκεί πέρα. Στείλ τους και αυτούς εδώ να φυλάνε το θερμό. Να στην πέσουν από την άλλη. Μετά εδώ πέρα. Εσείς λίγο πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Εσείς είστε έτοιμοι, οπότε ελάτε κάπου εδώ. Βασικά, είχα φτιάξει στρατό για να το στείλω πάνω έτσι. Οπότε πηγαίνετε εκεί. Και θα στείλουμε αυτούς. Ωραία. Αυτούς θέλω να βγάλω έξω. Οπα. Δεν θέλω να τους βγάλω τέρμα έξω, οπότε το καλό θα είναι. Γενικά τους τοξότους θέλω να δώσω περισσότερο. Και επειδή θα αφήσω αυτά τα τρία units σε αυτή την πόλη. Τι έχουν, δεν έχουν τίποτα. Καλώς. Agents είχα πουθενά, είχα. Ωραία. Για να δούμε τι κάνουν αυτοί. Πω, δεν είναι ωραίο αυτό. Άρα δεν έχουν στρατηγό όμως. Καλό. Καλό, το δέχομαι. Αυτοί κάθε γύρω αλλάζουν. Με τη μία πάνε στον πόλεμο, με τη μία στην ειρήνη. Φτιάξαμε το market εδώ πέρα. Τι με αφήνει να κάνω. Όχι, spy με αφήνει. Λοιπόν, τους στάβλους νομίζω έχω αρχίσει να ανεβάζω εδώ πέρα. Φτιάξω τον blacksmith. Κόρινθος έχει πολύ πράγμα. Λογικά από το εμπόριο θα βγάλω πολύ περισσότερα χρήματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θέλω περισσότερα χρήματα. Αυτά σε ένα σημείο δηλαδή να έχω πολύ, πολλά χρήματα. Πόσους έχουν 7.000 κατοίκους, ας φτιάξουμε τα public baths. Πού εσείς? Αυτοί ήρθαν, ωραία. Τι θα κάνουμε αυτούς? Ο ένας. Ωραία, αυτός ο ένας. Θα πάει στην Αθήνα για διοικητής. Και αυτό θα το φτιάξουμε ένα στρατό. Πού θα τον φτιάξουμε όμως το στρατό? Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, θα τον φτιάξουμε το στρατό, αλλά πρώτα απ' όλα θα του πάρουμε λίγους mercenaries. Ό,τι έχει τέλος πάντων. Αυτά ευτυχώς έχουμε. Λοιπόν, most advanced faction δεν είμαστε εμείς, κρίμα. Υπέργαμος μεγάλος, καλό αυτό. Λοιπόν, αυτοί ελπίζω ότι θα μας την πέσουν στον Αλικαρνασό. Δεν μπορώ να κάνω κι εγώ επίθεση μετά χαλαρά και να πάρω την πόλη. Και Ρόδος μεγάλωσε. Ωραία. Ναι, έσοδα έχουμε. Ναι, το είδαμε. Λοιπόν, next turn και τελειώνει το επεισόδιο.
Εδώ μεγάλο. Οπότε θέλετε εσείς. Πού ήρθε αυτός! Ceasefire, ναι, συμφωνώ. Αλλά πού στο καλό μας ήρθες. Trade rights. Και εγώ μένω μου αρέσει η προσφορά. Map information για map information. Εσύ αλλιώς είμαστε 10 χιλιόμετρα μακριά, δεν μου κάνει τίποτα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ τι γίνεται, τι θέλετε. Ποιοι είναι αυτοί πάλι. Δεν το θυμάμαι τώρα, νομίζω είναι βόρειο. Ωραία. Πρώτα απ' όλα. Λόλ, για μισό μέτρο, ξέρω εγώ. Για 10 μέτρα στρατός κουράστηκε. Αυτοί φύγανε. Αυτοί φύγανε και αυτό ήταν πολύ καλό. Ξέρω που πήγανε φυσικά. Στο στρατός θα πάει εδώ μέσα. Και μετά θα πάει εδώ πέρα. Και εδώ πέρα. Ωραία, ακριβώς είναι. Μετά αυτός εδώ. Θα το στείλουμε, τι να το στείλουμε, δεν έχουμε και το στρατό, πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε train. Λοιπόν, ας δούμε diplomatic information και, και το building. Ναι, το ξέραμε. Construction λοιπόν, Πέργαμος. Ναι, το έχουμε φτιάξει ήδη, θερμόν. Δεν το έχουμε φτιάξει ήδη όμως τα τείχη, γιατί είναι πόλη που είναι στο μέτωπο. Και εδώ τι να τους φτιάξω, τους φτιάξω δρόμους. Γιατί γενικά θα μεταφέρω το στρατό λογικά εκεί πέρα, οπότε θέλω να το κάνω και γρήγορα. Στοϊκή φιλοσοφία. Κλασικά. Ωραία, λοιπόν αυτό ήταν το τέλος του επεισοδίου, ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά, νομίζω, ναι, την Πέργαμο αμυνθήκαμε, τέλος πάντων. Καταφέραμε να κρατήσουμε. Στο επόμενο επεισόδιο μάλλον θα γίνει μια πολύ ωραία μάχη εδώ πέρα με το μάθος. Όχι μάλλον, το ζωνικείς δηλαδή. Θα τρέχουν να κρυφτούν, αλλά τέλος πάντων. Και μάλλον στο πάρα επόμενο επεισόδιο θα γίνει αυτό. Θα στείλω το στρατό στις Σάρδες για να αρχίσουν να παίρνουν και λίγα εδάφη στη Μικρά Ασία. Άμα σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like. Άμα θέλετε να δείτε και τα επόμενα βίντεο είτε από Rome είτε από Minecraft ή οτιδήποτε άλλο κάντε ένα subscribe. Ήμουν Σαφάι Γουλφ, γεια σας.